Δραματικά και βίαια θα αλλάξει η ζωή χιλιάδων ανθρώπων στη Θεσσαλία μετά τις πρωτοφανείς και καταστροφικές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Εκ των πραγμάτων, η επόμενη μέρα αποτελεί αχαρτογράφητο περιβάλλον, τουλάχιστον για ολόκληρη την κοινωνία. Το πόρισμα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων που ανέλαβαν να διερευνήσουν τις αιτίες της καταστροφής στη Θεσσαλία εξάλλου δεν αφήνει και πολλά περιθώρια παρερμηνιών. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός ανέφερε ότι το φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία επρόκειτο για μετεωρολογική βόμβα, ενώ αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις που συνετέλεσαν στις καταστροφές. Η αλήθεια είναι η μοναδική κόρη του χρόνου. Και ήρθε για άλλη μια φορά η διαδικασία η οποία έγινε από την Ολλανδική εταιρεία να πει ότι ήταν ένα μεγάλο φαινόμενο, μια μετεωρολογική βόμβα, ένα μετεωρολογικό φαινόμενο και μια νεροποντή η οποία δεν είχε ξαναεμφανιστεί, δεν είχε ξαναγίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, με βέβαια πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Κάνει όμως μια σύγκριση. Κάνει μια σύγκριση στις ζημιές οι οποίες πάθαμε στην Θεσσαλία, γιατί είναι και σε μια εκτεταμένη περιοχή που είναι η Θεσσαλία, με αυτές τις ζημιές που έγιναν στην Ευρώπη το 2021. Η εκτίμηση των ζημιών στη Θεσσαλία, σύμφωνα με τους Ολλανδούς, είναι 2 δισεκατομμύρια και στην Ευρώπη 10 δισεκατομμύρια. Και βέβαια η απώλεια των ανθρώπινων ζώων, που είναι δραματικό και είναι το πιο δυσάρεστο από όλα, στην Ευρώπη ήταν 252 άτομα, στην Θεσσαλία ήταν πολύ λίγο, ήταν 17. Κρίμα για τους 17 και είναι συμπάσχουμε. Αλλά κάνει μια σύγκριση. Η σύγκριση αυτή μας οδηγεί σε συμπεράσματα τα οποία είναι εύλογα και ο καθένας τα καταλαβαίνει. Γιατί τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο με το οποίο μπορούμε να δούμε με πιο σωστό μάτι και με πιο σωστή λογική τα πράγματα. Μιλούν ότι και γράφουν ότι πρέπει να υπάρχουν χώροι, πλημμυρικές ζώνες. Πλημμυρικές ζώνες ανέκαθεν υπήρχαν στα ποτάμια και, και ιδίως στον Πίνιο. Πλημμυρική ζώνη υπάρχουν σε πολλές περιοχές. Έξω από τα Τρίκαλα, στη Φαρκαδόνα, στη Λάρισα και σε άλλα τα ποτάμια, στον Ενιπέα, στο Καλέτσι. Πλημμυρικές ζώνες όμως οι οποίες σύμφωνα με τους Ολλανδούς έχουν πολλές φορές κτιστεί, καταπατηθεί, μπαζωθεί και έχουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες γινόταν γιατί τα καιρικά φαινόμενα ήταν πιο ήπια. Δεν υπήρχαν τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα. Ακόμη οι Ολλανδοί μιλάνε για ένα φορέα διαχείριση. Εμείς πάντα μιλούσαμε για ένα φορέα διαχείριση του νερού, για να μπορεί ένας να έχει τον έλεγχο. Και το λέμε χρόνια τώρα. Μιλούνε για καθαρισμό των ποταμών, των ρεμάτων και τα αποστραγγιστικά που ανήκουν στους ΤΟΕΒ και στους ΓΟΕΒ. Ο κύριος Αγοραστός ανέφερε επίσης ότι η χρηματοδότηση για τον καθαρισμό των ρεμάτων ήταν ηλπής από πλευρά κυβέρνησης. Ως πρόεδρος Ένωσης Περιφερειών στις 4 Δεκάτου του 2018, βλέποντας την κατάσταση των πραγμάτων και ζώντας μία περίοδο όπου υπήρχαν τα μνημόνια, υποχρηματοδότηση των έως παντελή χρηματοδότηση για καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών από την κεντρική κυβέρνηση, είχα προσφύγει στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, γιατί έχουμε αρμοδιότητες χωρίς να έχουμε την ανάλογη και αντίστοιχη χρηματοδότηση και τους ανάλογους και αντίστοιχους ανθρώπινους πόρους. Διότι πρέπει να πούμε ότι από το 2012 και μετά σταμάτησε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου προς τις περιφέρειες. Και οπωσδήποτε αυτό δυσχέρινε το έργο των τεχνικών μας υπηρεσιών.
Ακόμη πρέπει να δούμε και τι γίνεται πριν από το 10, όταν υπήρχαν πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις, πριν εισέρθουμε στα μνημόνια και κοπούν όλες οι χρηματοδοτήσεις. Να σημειωθεί ότι, όπως ανέφερε ο απερχόμενος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, υπάρχουν πολλές προτάσεις για την πλήρη ανασυγκρότηση και την προστασία της περιοχής από επόμενα φαινόμενα, οι οποίες είναι υποσυζήτηση από κοινού με την Ολλανδική Εταιρεία.